Παρά το κρύο και τη μειωμένη ορατότητα κάτω από το νερό, εθελοντές βούτυξαν στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά για να την καθαρίσουν. Και εκτός από τα κάθε είδους φερτά υλικά, αρκετές ήταν και οι ξαπλώστρες που βρέθηκαν κάτω από το νερό. Την επιχείρηση καθαρισμού διοργάνωσε ο Δήμος Χανίων. Είμαστε μάρτυρες όλοι της καταστροφής που έγινε στις 26 Οκτωβρίου. Τα φερτά υλικά και τα ρήγματα που είχαν δημιουργηθεί εδώ ήταν πάρα πολλά, οπότε η κτηματική υπηρεσία, έχοντας την αρμοδιότητα στις παραλίες, δήλωσε αδυναμία. Εμείς, επειδή ήδη υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι κολυμπούσαν ακόμα και τα παράπονα ήταν πάρα πολλά, έπρεπε να επέμβουμε κατά κάποιο τρόπο στην παραλία. Το αποτέλεσμα είναι κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και συγκλονιστικό, και από αυτό που αντικρίσαμε στη θάλασσα και από αυτά που έχουν βγει. Χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά. Σήμερα δυστυχώς ο καιρός δεν βοήθησε. Δυστυχώς η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, 2-3 μέτρα το πολύ, οπότε αναγκάζονται και οι δίδες να κάνουν βουτιές, ούτως ώστε να έρθουν κοντά στο βυθό για να έχουν μια καλύτερη εικόνα. Νομίζω ότι και τα σκουπίδια που βγάλαμε δείχνουν και την εικόνα του βυθού. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι θαμμένα και δεν μπορούν να βγουν με τα χέρια. Μάλιστα, τα μηχανήματα του Δήμου προχώρησαν σε παρεμβάσεις μεταφέροντας, όπως επισημάνθηκε, τουλάχιστον 80 φορτηγά με καλάμια και φερτά υλικά, ενώ η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Παρόλο που εμείς το είχαμε προγραμματίσει αυτό για την Άνοιξη, εν τούτης ο Δήμαρχος επέμενε ότι καλό θα είναι να κάνουμε σήμερα μια πρώτη, ας πούμε, παρέμβαση και να συνεχίσουμε την Άνοιξη. Όπως και εσείς είδατε, τα υλικά είναι πάρα πολλά, οι καρέκλες, τραπεζοκαθίσματα, τα πάντα έχουν πέσει μέσα, έχει πάρα πολύ δουλειά. Είναι περίπου μια ακτίνα από την παραλία, γύρω στα 50 μέτρα. Αυτό ψάξαμε, αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ, γιατί είναι πράγματα που φαίνονται και ίσως ενοχλήσουν και τους κολυμβητές στους καλοκαιρινούς μήνες, όπως βλέπετε, σίδερα κτλ. Το πιο μέσα κομμάτι θα το ερευνήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Έχουμε ξεκινήσει περίπου από τις 11 ώρα το πρωί. Όπως επίσης επισημαίνουν επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην παραλία, η κακοκαιρία έριξε στη θάλασσα πολύ περισσότερες ξαπλώστρες και πλαστικά από αυτά που κατάφεραν να μαζέψουν οι δίτες. 150 ξαπλώστρες και 47 ομπρέλες. Είναι όλες αυτές ρομές. Όλες στη θάλασσα, όλες στη θάλασσα. Αν εξαιρέσετε 6-7 που βγάλαμε τα παιδιά αυτά μερικά σήμερα, όλα τα άλλα είναι. Εκτός από την οικολογική καταστροφή, οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο και για οικονομική ζημιά, καθώς το κόστος αγγίζει τα 150 ευρώ για την κάθε ομπρέλα και τα 75 για την κάθε ξαπλώστρα. 15.000 ευρώ δηλαδή στο σύνολο.